Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα θέλει να διαψεύσει 25χρονη νοσηλεύτρια που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού στον Γκίζη. Ο Υπουργός έκανε λόγο για σκηνοθετημένη επίθεση. Μάλιστα, από τις κάμερες ασφαλείας στην περιοχή δεν φαίνεται μοτοσικλέτα ούτε και συνεργός, ενώ απαντήσεις αναμένονται και από τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα εγκληματολογικά εργαστήρια στα ρούχα που φορούσε 25χρονη. Η 25χρονη κατήγγειλε την περασμένη εβδομάδα απόπειρα βιασμού από άγνωστο με την απειλή μαχαιριού και όταν αυτή αντιστάθηκε ο δράστης την τραυμάτισε. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της, ο δράστης στη συνέχεια έφυγε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε φίλος του. Η υπόθεση ανετράπη όταν το Σάββατο η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η κατάθεσή της ήταν ψευδής, ότι η νεαρή περιέπεσε σε αντιφάσεις ενώ κατέθεται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών και ότι τελικά παραδέχθηκε ότι δεν έγινε απόπειρα βιασμού σε βάρος της και πως αυτοτραυματίστηκε γιατί ήθελε να αναβάλει το γάμο της. Την Κυριακή, μιλώντας στο ζούγκλα.gr, ο δικηγόρος 25χρονης Αντώνης Φούσας ανακοίνωσε ότι η νεαρή γυναίκα επανέρχεται στην αρχική κατάθεσή της. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος και πρώην βουλευτής, πρόθεσή της ήταν να καταθέσει την Κυριακή, όμως λόγω απουσίας γραμματέως από το αστυνομικό τμήμα, πρόκειται να το πράξει τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018.